κακολάσιμη πράξη για την οποία εσείς πρώτος θα έπρεπε να σπεύσετε να ξεκαθαρίσετε σύμφωνα με τη θέση σας. Όχι εκ του ασφαλούς, εντός της Βουλής και σε οικείο δημοσιογραφικό περιβάλλον, αλλά να παρουσιαστείτε και ωφελώς μπροστά στο δικαστή και να αποδείξετε τα όσα ισχυρίζεστε. Αντιθέτως, κρυμμένος στην ασυλία σας, ούτε καν αναφέρεστε στην τραγωδία, ελπίζοντας ότι οι Έλληνες θα ξεχάσουν και θα αποθαρρυνθούν. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε. Με σκοπό να κοιτάξετε κατάματα το πρόβλημα και βλέποντας την αδιαφορία της δικαιοσύνης, σας απέστειλα μία επιστολή. Οφείλατε να μου απαντήσετε. Όχι ως εκπρόσωπος ενός κράτους που σκότωσε το παιδί μου. Όχι μόνο από την ηθική υποχρέωση προς την κοινωνία, αλλά και την παράταξή σας. Αλλά από την υποχρέωση που έχετε να απαντήσετε εντός 50 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος, με σεβασμό προς τις διατάξεις της χώρας. Και ερωτώ. Γνωρίζετε τους νόμους της χώρας μου? Συμμορφώνεστε με αυτούς ή θεωρείτε ότι δεν έχετε καμία τέτοια υποχρέωση? Η απουσία σας δηλώνει και την απάντησή σας. Εγώ όμως, ως μάνα και πολίτης αυτής της χώρας, έχω δικαίωμα να μάθω γιατί κάει και το παιδί μου και για ποιο λόγο αναζητούμε οστικά υπολείμματα σε όλη τη γύρω περιοχή.